σας είπα στην αρχή της εκπομπής ότι ο εκπρόσωπος του Πούτιν, ο κύριος Πεσκόφ, σε μια συνέντευξη στην Κριστιαν Αμανπούρ, εμπάργκο, κυρός, αλλά συνέντευξης, είπε ότι η Ρωσία δεν προτίθεται να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα στην Ουκρανία. Αυτό θα έλειπε, σκέφτεται κάποιος. Αλλά αν απειληθεί η υπόσταση του ρωσικού κράτους, αλλάζει το αφήγημα. Προφανώς το μήνυμα είναι προς το ΝΑΤΟ να μην πολύ εμπλέκεται στις δουλειές της Ρωσίας στην Ουκρανία. Εγώ έτσι το αποκωδικοποιώ. Όμως τα πυρηνικά, το ένα είναι τα όπλα, το δεύτερο είναι τα πυρηνικά εργοστάσια. Ακούσαμε χθες την είδηση για φωτιά κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο. Βεβαίως εμείς είχαμε ακούσει από τον καθηγητή πυρηνικής φυσικής και στρατιωτικών επιστημών και αναπληρωτή κοσμήτορα και πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών στη στρατιωτική σχολή των Ευελπίδων, τον κύριο Λιόλιο, σε μια τηλεοπτική εκπομπή, ότι οι ζώνες πέριξ των πυρηνικών εργοστασίων δεν είναι έτσι απλές ζώνες, πέρα από την αποψήλωση, έχουν κάποια βασικά μέτρα ασφαλείας. Όλα παίζουν και επικοινωνιακά. Ο κίνδυνος όμως είναι πάντα κίνδυνος. Καλημέρα, κύριε Λιόλιο. Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εγώ για την αποδοχή. Θέλω να ξεκινήσουμε με αυτές τις ειδήσεις που έρχονται και επανέρχονται γύρω από τα πυρηνικά εργοστάσια της Ουκρανίας. Ένθεν κακήθεν τον επικοινωνιακό πόλεμο τον έχουμε καταλάβει. Θέλω σας παρακαλώ πολύ, αποπληθωρίζοντας αυτά που έχουν ακουστεί, να μας πείτε πού πρέπει να δίνουμε προσοχή όταν ακούμε συζητήσεις, επαναλαμβάνω, ένθεν κακήθεν επικοινωνιακά, για τα πυρηνικά εργοστάσια που είναι βεβαίως μέσα σε έναν χώρο που είναι θέατρο πολέμου. Κύριε Σαχίνη, ό,τι είχα πει από τις πρώτες μέρες επαληθεύεται συνεχώς. Θα σας πω τι λέει η Wall Street Journal που έχω τώρα μπροστά μου εδώ στο διαδίκτυο. US rethinks uranium supply for nuclear plants after Russia's invasion. Δηλαδή, ξανασκέφτεται η Αμερική για το αν θα δώσει πυρηνικά καύσιμα στην Ουκρανία όπως είχαν συμφωνήσει. Τι σας είχα πει εγώ από τις πρώτες μέρες? Δύο είναι τα αίτια και είναι πυρηνικά. Το πρώτο είναι η αντιβαλιστική ασπίδα του ΝΑΤΟ, η οποία πρόκειται να τοποθετηθεί στην Ουκρανία, Ρουμανία, Πολωνία, στις περιοχές κοντά στη Ρωσία, ώστε να αναχυτιστούν οι υπερηχητικοί πυρηνικοί πύραυλοι. Από την πρώτη μέρα μιλώ για υπερηχητικούς πυρηνικούς πυράβλους. Ακούω αναλύσεις επίπεδο μικρασιατικής εκστρατείας, ακούω ένα σωρό φλιαρίες. Αυτό είναι το αίτιο. Αυτό αποδεικνύεται. Και το δεύτερο που σας είπα είναι ότι οι αποφάσεις της Ουκρανίας, του κ. Ζελένσκι, να πάψει πλέον να παίρνει τα πυρηνικά καύσιμα από τη Ρωσία, που είναι το 52% της ενέργειας Ουκρανίας. Μιλάμε για υπογραφές και συμβόλαια δισεκατομμυρίων με την Αμερική και τη Δύση. Ξαφνικά η Ρωσία διαπιστώνει ότι χάνει τεράστια ποσά, διότι πλέον δεν έχει την ενέργεια της Ουκρανίας. Και δεύτερον, απειλείται το πυρηνικό της οπλοστάσιο. Αυτός ο βάρβαρος επιθετικός πόλεμος, ο άδικος πόλεμος που καταδικάζω, είχε κίνητρα. Και ήταν αυτά. Τώρα, αν δείτε σήμερα, η Wall Street Journal αρχίζει και παραδέχεται ότι η Δύση τελικά, η Αμερική, ίσως να μην δώσει τα πυρηνικά καύσιμα στην Ουκρανία, όπου υπέγραψε ο κύριος Ζελένσκι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, δύο ήταν οι λόγοι. Αν ο κύριος Ζελένσκι από την αρχή, ο οποίος δικαίως μάχεται, είμαστε με τον λαό της Ουκρανίας, συμπάσχουμε μαζί του, προσεύχομαι μαζί τους, θα ξεφύγω λίγο από αυτά. Όλοι θέλουμε να σταματήσει ο πόλεμος. Εγώ θα σας μιλήσω με ψυχρή επιστημονική στρατιωτική λογική. Εδώ έχουμε δύο σοβαρά κίνητρα. Το ένα είναι τα δισεκατομμύρια των πυρηνικών καυσίμων της Ουκρανίας και το άλλο είναι η απειλή του πυρηνικού οπλοστασίου των υπερηχητικών πυρηνικών πυράβλων της Ρωσίας. Τι απέδειξε η Ρωσία πρόσφατα? Χρησιμοποίησε δύο υπερηχητικούς πυράβλους που είχα αναφέρει από την πρώτη κιόλας μέρα. Ένας ήταν ο Κινζάλ, ο αέρος εδάφους που εκτοξεύεται από αεροπλάνα και χτυπάει επίγειους στόχους. Και το άλλο ήταν ο πύραυλος Ισκάντερ, ο Αλέξανδρος δηλαδή, ουσιαστικά, ο οποίος είναι εδάφος-εδάφος. Δεν είχε κανένα λόγο η Ρωσία να εκτοξεύσει τέτοιους υπερηχητικούς πανάκριβους πυράβλους με μια συμβατική κεφαλή, δηλαδή μερικές εκατοντάδες κιλά εκρηκτικά, παρά μόνο για να αποδείξει ότι αυτοί οι πύραυλοι, οι οποίοι είναι πυρηνικοί ουσιαστικά, παίρνουν πυρηνική κεφαλή, δεν αναχαιτίζονται από τους Patriot που υπάρχουν τώρα στη γειτονιά της Ουκρανίας και της Ρωσίας, παρά μόνο χτυπούν το στόχο χωρίς κανένα πρόβλημα. Άρα λέτε ήταν μια επίδειξη ισχύως προφανώς. Μάλιστα. Δεν μπόρεσαν να αναχαιτιστούν. Ακούστε, αναχαιτίζονται οι πυραυλοί. Αν δείτε οι Ρώσοι αυτή τη στιγμή,
τους πυράβλους που στέλνουν και από την Ουκρανία, τους αναχαιτίζουν, έχουν τα συστήματα S-400. Δεν σταμάτησε ούτε ο Κινσάλ ούτε ο Ισκάντερ. Χτύπησαν το στόχο τους με άνεση και απλά κανείς αλλάζει κεφαλή από συμβατική σε πυρηνική και αποδεικνύει ότι το πυρηνικό προστάσιο της Ρωσίας αυτή τη στιγμή, που είναι συνδυασμός κεφαλής και πυράβλου, είναι πιο μπροστά από τον ατοϊκό. Εάν μπείτε στο διαδίκτυο, θα δείτε αυτές τις μέρες ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει ξεσηκωθεί ένα κίνημα υπέρ των υπερηχητικών πυράβλων που δεν έχουν ακόμη οι Αμερικάνοι. Δεν έχουν αναπτύξει τεχνολογία. Μάλιστα. Μπαίνουμε όλα στο διαδίκτυο, ξέρετε. Έχετε δίκιο. Δεν είναι συνωμοσίες. Μπαίνουμε στον ανταγωνισμό, έχετε δίκιο. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Λιόλο, ως εκ τούτου λέτε, ανεξάρτητα από την εισβολή της Ρωσίας, την ανθρωπιστική κρίση, την αντίσταση των Ουκρανών κτλ., οι Ρώσοι χρησιμοποίησαν την πυρηνική τους ασφάλεια είτε οπλικά είτε ενεργειακά, αυτό? Εννοείται αν έχουν χρησιμοποιήσει πυρηνικά. Όχι. Εννοώ ότι αν αυτό είναι μία από τις βασικές αιτίες για τους Ρώσους σε αυτή την επέμβαση. Βεβαίως. Προφανώς. Γιατί η τοποθέτηση της αντιβαλιστικής ασπίδας, Patriot ουσιαστικά, στη γειτονιά τους, μπορεί με κάποιο τρόπο να αναχαιτήσει τους υπερηχητικούς πυράβλους στη φάση της προώθησης πριν να αναπτύξουν σούπερ υπερηχητικές ταχύτητες. Μόνο εκεί μπορεί να σταματήσει αυτός ο πυράβλος. Όμως οι Patriot κινούνται με 4 φορές την ταχύτητα του ήχου. Αυτά είναι φυσική γυμνασίου. 4 Mach, 4 φορές την ταχύτητα του ήχου, δεν μπορούν να σταματήσουν τους υπερηχητικούς που είναι από 10 και πάνω. Είναι αδύνατο να το σταματήσεις, διότι ο αναχαιτιστής Patriot, η αντιβαλιστική ασπίδα, πρέπει να προϋπολογίσει το σημείο ραντεβού. Πρέπει να χτυπήσει τον πύραυλο κατά κέφαλα, διότι δεν είναι όπως τα παλιά συστήματα που εκρήγνεται η κεφαλή στη γειτονιά και προκαλεί μια θραυσματοποίηση και μύδρη χτυπούν τον πύραυλο. Τον χτυπάει κατά κέφαλα. Για να το πετύχει αυτό θέλει ταχύτητες μεγαλύτερες ή ίσες με τον πύραυλο που έρχεται. Δεν το έχει αυτό το ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή. Και προκειμένου να εξισορροπήσει το οπλοστάσιο αυτό έπρεπε να τοποθετηθούν στη γειτονιά. Έρχεται τώρα η Πολωνία, η οποία ζήτησε να μπουν, όποτε ακούτε, να μπουν αντιαεροπορικά Patriot. Ας τα αφήσουμε αυτά. Τα Patriot είναι συνιστός της αντιβαλιστικής ασπίδας. Η αντιβαλιστική ασπίδα υπάρχει και στην Ελλάδα. Κάναμε το 2011, όπως θα αναζητήσετε στο διαδίκτυο και θα το βρείτε, την άσκηση Rapid Arrow του ΝΑΤΟ, με την οποία εκτοξεύσαμε έναν πύραυλο πυρηνικό, εικονικό πυρηνικό πύραυλο, αλλά πυραυλικό σύστημα την περιοχή της Σαντορίνης, αναχαιτίστηκε από τους Patriot που σηκώθηκαν από την Κρήτη και όλο αυτό το διδάσκουμε και στις σχολές. Δεν λέμε κάτι μυστικό ή απόλυτο. Εγώ προσωπικά, γιατί εγώ διδάσκω αντιβαλιστική ασπίδα στη Σχολή Ευελπίδων. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή τα ίδια συστήματα, η Ουκρανία, η Πολωνία, η Ρουμανία ήθελαν να τοποθετηθούν εκεί, μπλοκάροντας έτσι τους υπερηχητικούς πυρηνικούς πυράβλους της Ρωσίας με ένα ραντάρ το οποίο έφτανε βαθιά μέσα στην Ρωσία, αν ήταν στα σύνορά τους, με αποτέλεσμα οι Ρώσοι να αντιδρούν και να κάνουν αυτόν τον άδικο πόλεμο, κατά την άποψή μου, διότι έπρεπε ο κύριος Πούτιν να χρησιμοποιήσει τους γνωστούς μηχανισμούς ελέγχου όπλων, τις διεθνείς συνθήκες, οικονομικές κυρώσεις ενδεχομένως, ή να δημιουργήσει ένα άλλο καθεστώς γενικότερο στον πλανήτη. Αλλά όχι έτσι. Δεν έπρεπε να εισβάλλει, το χάσει το δίκαιο. Πάντως εδώ μας ερμηνεύεται μερικές αιτίες και αιτιατά. Και καλά κάνετε. Εδώ πολλοί κόσμος, μιας και το θίξατε. Έχετε εικόνα για τη λειτουργικότητα των S-300 της Ελλάδας, για τους οποίους υπήρξε και μια σενάριολογία τις προηγούμενες ημέρες. Και ποιο είναι το πλεονέκτημα αυτών των συστημάτων, τα ραντάρ τους? Κοιτάξτε, από τεχνικά χαρακτηριστικά τα S-300 είναι κυρίως αντιαεροπορικά συστήματα, πριν όμως έχουν και αντιβαλιστικές ικανότητες. Δηλαδή τόσο τα Patriot όσο και τα S-300 και τα S-400 αναχαιτίζουν πάρα πολύ εύκολα και καταρρύπτουν αεροσκάφη με πολύ μεγάλη άνεση. Εκεί όμως που έχουν δυσκολία γενικότερα, όπως όλα τα συστήματα αυτά, είναι στην αντιβαλιστική τους ικανότητα να σταματούν πύραυλο. Δηλαδή τα S-300 αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι δύσκολα θα αναχαιτήσουν τους υπερηχητικούς πυράβλους, διότι και τα Patriot δυσκολεύονται. Έτσι, άρα λοιπόν να μην θεωρούμε ότι τα S-300 θα σταματήσουν τους πυράβλους. Πού πάμε τώρα στην επόμενη μέρα, να κάνω μια πιθανή πρόβλεψη. Εάν εμποδίσει η εναέρια κυκλοφορία γενικά οι βομβαρδισμοί των ρωσικών αεροσκαφών με απαγόρευση πτήσεων πάνω από την Ουκρανία, που μπορεί να γίνει. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Δεν περιμένω να γίνει με αερομαχίες νατοϊκών αεροσκαφών και ρωσικών, γιατί αυτό θα σήμαινε ρωσονατοϊκό πόλεμο που θα εξελιχθεί σε πυρηνικό σίγουρα. Αυτό που περιμένω είναι για να μπορέσει να γίνει άρνηση του εναέριου χώρου να μπουν αντιαεροπορικά συστήματα όπως είναι η Patriot και S-300.
Αυτοί ναι μεν θα δημιουργήσουν μια αδιαπέραστη ασπίδα στα αεροσκάφη των Ρώσων. Και τότε οι Ρώσοι, όπως είπα τις προηγούμενες μέρες και σε άλλα κανάλια, θα ξεκινήσουν έναν πυραυλικό πόλεμο. Πλέον θα έχουμε εκτοξεύσεις πυράβλων, κινζάλ, Ισκάντερ και άλλες κατηγορίες μικρού και μεσαίου βεληνικούς, ώστε να μην υπερίπτονται τα ρωσικά αεροσκάφη και καταρρίπτονται από τα αντιαεροπορικά. Άρα η προειδοποίηση, μη διανοηθείτε να αναπτύξετε τέτοια συστήματα επί Ουκρανίας, εκεί αποσκοπεί, λέτε. Ναι, διότι μετά θα αρχίσει ένας πυραυλικός πόλεμος. Οι Ουκρανοί ζητούν ήδη συστήματα πυραυλικά μεγάλου βεληνικούς, με τα οποία μπορούν να χτυπήσουν και μέσα στη Ρωσία. Και καταλαβαίνετε, αν πέσει τώρα ο πρώτος πύραυλος από ουκρανικό έδαφος, νατοικής φύσεως και ιδιοκτησίας, αν πέσει ο πρώτος πύραυλος σε ρωσικό έδαφος και έχουμε Ρώσους αμάχους νεκρούς, θα αλλάξουν όλα. Θα αλλάξει τελείως πλέον η κοινή γνώμη στη Ρωσία, που το αντιλαμβάνεστε αυτή τη στιγμή, δεν είναι όλοι μαζί με τον κύριο Πούτιν. Αλλά εάν γίνει αυτό, θα έχουμε πυραυλικό πόλεμο, θα έχουμε κάτι που είχε γίνει τότε με τον Σαντάμ Χουσέιν, όπου εκτόξευε συνεχώς πυράβλους μικρής ευστοχίας και όπου έπεφταν, εν πάση περιπτώσει. Και πάμε λοιπόν για ένα πυραυλικό πόλεμο, ο οποίος θα προκληθεί εάν έχουμε απαγόρευση πτήσεων πάνω από την Ουκρανία με αντιαεροπορικά συστήματα Patriot και S-300. Ρωτούν εδώ ακροατές, είναι εύκολο αυτά να περάσουν στο ουκρανικό έδαφος ή με το που μπουν θα πληγούν πριν καν συναρμολογηθούν και στήθουν για να παίξουν ρόλο? Μα εύκολο είναι. Ήδη εκεί στην Ουκρανία πηγαίνουν όπλα από νατοικές χώρες. Το θέμα δεν είναι αν μπουν, το θέμα είναι όταν χρησιμοποιηθούν και από πού προέρχονται. Διότι για παράδειγμα η Πολωνία επιχείρησε να στείλει MiG-29 και ακούσαμε και τον Ναύαρχο James Σταυρίδης να λέει το εξής λάθος, ότι μπορούμε να αλλάξουμε διακριτικά τον MiG-29 των Πολωνών, ώστε οι Ουκρανοί να τα θεωρούν δικά τους. Νομίζουν ότι είναι αφελείς οι Ρώσοι και δεν θα τα εκλάβουν ως νατοϊκά αεροσκάφη της νατοϊκής Πολωνίας. Δεν μπορούμε να λέμε τέτοια πράγματα, δηλαδή τέτοιες υπερβολές. Να μην ξεχνάμε ότι σε εκείνο το μέρος σφάζονται άμαχοι. Αυτή την ώρα εμείς αναλύουμε από μεγάλη απόσταση. Αυτή την ώρα αυτό που προέχει, επιτρέψτε μου να πω σε μια έτσι, καλύτερη πρόταση, να σταματήσει ο πόλεμος με την έννοια ότι ο κ. Ζελένσκι πρέπει να υποχωρήσει, όχι να παραδώσει τη χώρα ή εδάφη, αλλά θα πρέπει να κάνει καταρχήν αυτό που έκανε πρόσφατα. Δηλαδή, τελικά δέχτηκε να μην μπει η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ τουλάχιστον τα επόμενα χρόνια. Από την πρώτη μέρα το λέω. Έπρεπε δηλαδή να επιμένει ότι πρέπει να μπει η χώρα του ΝΑΤΟ όταν είχαμε εισβολή? Δεν μπορούσε να κάνει λίγο πίσω στα πρώτα στάδια και να πει θα το σκεφτούμε? Απλό ήταν. Κύριε Λιόλιο, πείτε μου σας παρακαλώ πολύ, στο χρόνο που απομένει, δύο κρίσιμα ερωτήματα, τα ρωτάει πάρα πολύς κόσμος. Όλη αυτή τη συζήτηση, είτε από τη ρωσική επικοινωνιακή προπαγάνδα είτε από την ουκρανική επικοινωνιακή προπαγάνδα περί των πυρηνικών εργοστασίων. Χθες είχαμε τις φωτιές πέριξ του πυρηνικού εργοστασίου. Εσείς πώς την ακούτε, ποια είναι η πραγματικότητα? Ακούστε, αυτή την ώρα το παιχνίδι θα το κερδίσει όποιος πείσει ότι ο αντίπαλος χρησιμοποιεί όπλα μαζικής καταστροφής. Ακούτε για βιολογικά όπλα, ακούτε για πυρηνικά όπλα. Είναι απλό. Οι Ρώσοι προσπαθούν να πείσουν ότι υπήρχαν εργαστήρια βιολογικών όπλων. Δεν λέω αν είναι αλήθεια ή όχι, δεν τα έχω όλα τα στοιχεία. Όταν τα έχω, ως ειδικός στο αντικείμενο, θα μιλήσω στους Έλληνες. Τώρα προσπαθούν οι Ρώσοι να πείσουν ότι οι Αμερικανοί και το ΝΑΤΟ είχαν εργαστήρια βιολογικών όπλων εκεί, ενώ από την άλλη πλευρά επιχειρείται από την Ουκρανία και από τη Δύση να πείσουν ότι ο πρόεδρος Πούτιν θα χρησιμοποιήσει χημικά όπλα ή ετοιμάζεται να τα χρησιμοποιήσει. Και τα δύο πιστεύω ότι είναι υπερβολές, γιατί δεν έχει κανένα στρατηγικό λόγο ο πρόεδρος Πούτιν να χρησιμοποιήσει χημικά όπλα, χλώριο ή σαρίν, που είναι τα πρωτόγωνα όπλα, για να νικήσει στην Ουκρανία. Μπορεί μετά από πολύ καιρό, αν δεν εμπλακεί το ΝΑΤΟ, να νικήσει, το ξέρουμε όλοι αυτό. Ούτε έχει λόγο αυτή τη στιγμή η Ουκρανία να κατασκευάζει βιολογικά όπλα κοντά στη Ρωσία. Για ποιον, όταν άλλες χώρες τα έχουν καταργήσει και τα βιολογικά όπλα είναι τρομοκρατικά πλέον όπλα. Εκτός από τον άνθρακα, ξέρετε, διδάσκω βιολογικά όπλα και άμυνα στο στρατό πολλά χρόνια. Έχουμε τον άνθρακα μόνο ως το κυριότερο οπλοποιημένο υλικό βιολογικό που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Διότι ο άνθρακας είναι πειθαρχημένο βιολογικό όπλο. Οτιδήποτε άλλο, αν είναι παράδειγμα χολέρα ή ένας άλλος ιός, ξεφεύγει από τα χέρια του επιτιθέμενου και δεν μπορεί να επιστρέψει σε φύλλες δυνάμεις. Ο άνθρακας οπλοποιείται εύκολα. Αν μου λέγανε ότι έχει εργοστάσια ή κατασκευή άνθρακα, θα το άκουγα. Όλα τα άλλα περί ιών και επιδημιών τα ακούω πάρα πολύ υπερβολικά, ότι έχει η Ουκρανία τέτοια. Για τα πυρηνικά εργοστάσια, οι φωτιές που ακούσαμε χθες ήταν κίνδυνος
και μην το πείτε θεωρητικά, επί του πρακτέου, ή δεν είναι έτσι τόσο απλό μια πυρκαγιά πέριξ πυρηνικών εργοστασίων? Η πυρκαγιά, για να έχει έναν ραδιολογικό κίνδυνο, πρέπει να είναι στον ίδιο τον αντιδραστήρα ή στα πυρηνικά απόβλητα. Αν βάζει κάποιος φωτιές στα δάση για να τρομάξει γύρω, δεν υπάρχει κίνδυνος. Το θέμα είναι να μην υπάρξει εκεί όπου υπάρχουν ραδιολογικά υλικά, ώστε να μην έχουμε μια βρώμικη βόμβα, ραδιολογική βόμβα, που είναι ο καπνός, η σκόνη που θα μεταφερθεί μέσω του αέρα σε μεγάλες αποστάσεις. Αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι φυλάσσονται οι πυρηνικοί αντιδραστήρες ως κόριο οφθαλμού, ιδιαίτερα από τους Ρώσους, για να μην υπάρξει προβοκάτσια. Δεν υπάρχει κανένας λόγος, δεν είναι εγκληματικά ανόητος ο πρόεδρος Πούτιν να χτυπήσει τα πυρηνικά εργοστάσια για να επισύρει τη μνήμη όλης της ανθρωπότητας εναντίον του. Το πιο πιθανό είναι να υπάρξει προβοκάτσια, πιστεύω εκείνη τη στιγμή, και σε αυτά είμαστε εδώ για να τα αναλύσουμε και να πούμε στον ελληνικό λαό και στον ελληνικό στρατό την αλήθεια. Εντάξει, δεν είναι Hollywood αυτός ο πόλεμος, να μας κοροϊδεύουν οι μεν ή οι δε ότι κάποιος χρησιμοποιεί όπλα μαζικής καταστροφής, όπως έγινε στη Συρία με το Σαρίν ή στο Ιράκ με τα πυρηνικά όπλα που τελικά δεν βρέθηκαν γιατί είχαν ήδη καταστραφεί πριν από χρόνια. Εδώ είμαστε να ενημερώνουμε τον ελληνικό λαό. Και ένα τελευταίο ερώτημα. Υπάρχει μία δήλωση, και θέλω λίγα και να την αποκωδικοποιήσετε, με αυτό θα κλείσουμε σήμερα, του αντιπροέδρου της ρωσικής κυβέρνησης, του κυρίου Αλεξάνδερ Νόβακ, δεν ξέρω αν το λέω καλά, ο οποίος προειδοποίησε ότι αν συνεχιστούν κενές κυρώσεις, ειδικά τις Ηνωμένες Πολιτείες, τότε η Ρωσία θα προχωρήσει την απαγόρευση, δεν το είχα ξανακούσει αυτό, της εξαγωγής εμπλουτισμένου ουρανίου στις χώρες οι οποίες έχουν επιβάλει κυρώσεις κατά της Ρωσίας ως πυρηνικό καύσιμο και ότι παράγει σχεδόν το μισό εμπλουτισμένο ουράνιο του πλανήτη η Ρωσία. Είναι έτσι και τι σημαίνει αυτό? Καταρχήν μας αφορά άμεσα. Η Τουρκία έχει 3 πυρηνικά εργοστάσια. Μια χώρα κάνει πυρηνικά όπλα, έχω προβλέψει ότι η Τουρκία θα κάνει πυρηνικά όπλα, θα δείτε ότι αυτό ίσως επιταχύνει τη διαδικασία. Η Τουρκία έχει 3 ρωσικά πυρηνικά εργοστάσια, ρωσικής κατασκευής που χτίζονται εκεί. Ένα στο Ακιούγιο και 2 πάνω στη Μαύρη Θάλασσα. Η Τουρκία έχει συμφωνήσει και δεχτήκαμε στην Ελλάδα με κάποιο τρόπο να παίρνει πυρηνικά καύσιμα από τη Ρωσία. Αλλιώς θα κάνει αυτό που θέλει να κάνει το Ιράν, να έχει δηλαδή εργοστάσιο εμπλουτισμού ουρανίου και έτσι να ρυθμίσει μέσα τον εμπλουτισμό και αντί να πάρει πυρηνικό καύσιμο λίγο της 100% σε ουράνιο 235, να πάρει 70% και 80% και να κάνει πυρηνικά εκρηκτικά τύπου Χιροσίμα. Ο κύριος Ζελένσκι είχε υπογράψει τέτοιες συμβάσεις να κάνει πυρηνικό εργοστάσιο εμπλουτισμού ουρανίου και μερικοί αφελείς εκεί οι πολιτικοί βγαίναν και έλεγαν ότι κακώς η Ουκρανία απέσυρε τα πυρηνικά της όπλα και τα έδωσε στη Ρωσία, ίσως να το ξανασκεφτούμε. Τέτοιες ανοησίες έγιναν εκεί. Η Τουρκία, αν δεν πάρει πυρηνικό καύσιμο από τη Ρωσία, ίσως της κλείνει το μάτι τώρα, θα κατασκευάσει δικό της εργοστάσιο εμπλουτισμού και θα κάνει πυρηνικά όπλα πολύ σύντομα. Μάλιστα. Άρα είναι ένα θέμα, λέτε, το εμπλουτισμένο ουράνιο. Πολύ σοβαρό. Μάλιστα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η Ρωσία πλέον επιτρέπει σε όλες τις χώρες να κάνουν εργοστάσια εμπλουτισμού όπως το Ιράν. Και κάθε χώρα πλέον μπορεί να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα. Ανοίγει το πυρηνικό τζίνι αυτή τη στιγμή, αν πάψει να δίνει πυρηνικά καύσιμα. Α, μάλιστα. Το σχηματοποίησατε μια χαρά. Ο φίλος ο Μιχάλης από τη Ρόδο μου λέει το εξής. Ρωτήστε σας παρακαλώ πάρα πολύ τον κύριο Λιόλιο. Υπερβολή ή αλήθεια ότι ιδιαίτερα η πανέμορφη Οδυσσός είναι εύκολος στόχος για τους πυράβλους της Ρωσίας? Κάθε μέρος της Ουκρανίας, κάθε περιοχή του κόσμου είναι εύκολος στόχος για τους υπερηχητικούς πυράβλους της Ρωσίας. Μπορεί να φτάσει σε ελάχιστα λεπτά, δεν αναχαιτίζεται από την αντιβαλιστική ασπίδα και η Οδυσσός και οποιοδήποτε άλλο μέρος. Αυτό λέει η Ρωσία αυτή τη στιγμή. Να επικρατήσει οπωσδήποτε σύνεση, να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, σφάζονται άμαχοι. Αυτά δεν είναι Hollywood εκεί. Ο κύριος Ζελένσκι πρέπει να καταλάβει ότι ναι, μεν υπάρχει μια εισβολή την οποία καταδικάζουμε, αλλά και ο λαός του δεινοπαθεί αυτή τη στιγμή. Πρέπει να τα βρουν αυτοί οι δύο. Μάλιστα. Κύριε Λιόλιο, πριν σας αποχαιρετήσω, έχω και μια προσωπική κουτοπώνυρη ερώτηση. Ξέρετε, τώρα οι δημοσιογράφοι είναι σχιζοφρένεια λίγο, είναι έξι. Πώς να το κάνουμε? Λοιπόν, ακούω μια συζήτηση που αναπτύσσεται και στη Δύση και την οποία απαντά και η Ρωσία. Μην τολμήσετε κτλ. Λοιπόν, ποια είναι η συζήτηση? Δώστε τους S-400, ένα σενάριο που γράψε New York Times, Τουρκία στην Ουκρανία, για να ξανασυζητήσουμε τους F-35. Δώστε τους S-300 Σλοβάκοι, δώστε Βούλγαροι, δώστε Έλληνες. Η κουτοπώνυρη ερώτηση είναι η εξής. Επειδή είναι ρωσικής κατασκευής, ας υποθέσω εγώ ότι τα δίνουν όλοι, δεν μπορεί να τα απενεργοποιήσει με τους κωδικούς κατασκευής τους η Ρωσία? Δεν έχει τέτοια πρόνοια? Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι οι μεγάλες δυνάμεις και οι Αμερικανοί θα δίνουν F-35 ή οι άλλοι θα δίνουν το S-400 και δεν θα έχουν έναν τρόπο το δικό του σύστημα να το απενεργοποιήσουν, να μην τους βάλει τους ίδιους.
Κοιτάξτε, οι S-300, επειδή ο υπαινιγμός καταλαβαίνω αφορά και την Ελλάδα, δεν μπορούν να αναχαιτήσουν τους υπερηχητικούς πυράβλους της. Ανεξάρτητα, ναι, σαφές, ανεξάρτητα από αυτό, σας ρωτώ, οι μεγάλοι πολιτές οπλικών συστημάτων, το λέω απλοϊκά, από τη μήτρα, από τη μαμά, δεν μπορούν να τα απενεργοποιήσουν τα συστήματα που πουλάνε? Δεν το νομίζω. Υπάρχει μια αυτονομία. Υπάρχει αυτός ο μύθος ότι όποιος μας δίνει, οι Αμερικάνοι μας δίνουν όπλα και από εκεί και πέρα μπορούν να τα κάνουν ό,τι θέλουν. Να ξέρετε ότι καμία χώρα δεν πουλάει όπλα σε μια άλλη χώρα αν δεν έχει πάει ένα επίπεδο εξελικτικό πιο πέρα. Άλλοτε οι χώρες πουλάνε κάτι χαμηλότερο τεχνολογικά. Μάλιστα. Θα το αντιλαμβάνεστε αυτό, ιδιαίτερα σε χώρες που είναι κοντά και μπορεί να απειληθούν. Ναι, αυτό είναι, παράδειγμα, σε μια χώρα του ΝΑΤΟ, η Ρωσία, όπως είναι η Ελλάδα, δεν θα έδινε τους πιο εξελιγμένους S-400, γιατί ένας αριθμός δεν σημαίνει κάτι. Σαφές, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Είναι απλή λογική. Άλλο λοιπόν τα εξελιγμένα, δεν σου πουλώ τα πιο εξελιγμένα, τα κρατάω για μένα, και άλλο ότι μπορώ να ενεργοποιήσω και αυτά που σου απενεργοποιήσω, το σωστό, αυτά που σου έχω δώσει. Δεν έχουν είναι αντίμετρα. Πουλάνε πάντοτε συστήματα, δείτε τι έρχεται στην Ελλάδα από τη Δύση, και ας ξεχάσουμε τη Ρωσία. Πάντοτε υπάρχουν αντίμετρα για αυτά τα όπλα, πάντοτε υπάρχει μια γενιά η οποία είναι πιο μπροστά. Και έτσι τα δίνουν με άνεση. Ιδιαίτερα η Ρωσία σε χώρες του ΝΑΤΟ, όπως είναι η Τουρκία και η Ελλάδα. Κύριε Λιόλιο, θέλω να σας ευχαριστήσω για την εξαιρετική προσέγγιση αυστηρά επιστημονικά στρατιωτικά που κάνατε. Η αλήθεια είναι ότι είναι σκληρές κουβέντες, αλλά είναι αναγκαίες, γιατί με τη γνώση μπορούμε να αποπληθωρίζουμε και τον καταιγισμό των πληροφοριών. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Χαίρετε, ευχαριστώ.